Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά, να ξεκινήσετε όμορφα την ημέρα σας. Να είναι ευχάριστο το πρωινό σας. Εμείς τα βάλουμε τα δυνατά μας. Όντως να είναι πολύ όμορφο, με πολλές, με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και συζητήσεις. Πού είσαι, Θεόδωλε μου? Βέβαια, Γαβριέλα, καλή. Πάμε στο σαν σήμερα. Πώς σας? Αυτή ήταν η σύντομη ενημέρωση, την πρωινή μας κουβεντούλα μαζί σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέρα. Εμείς συνεχίζουμε με ζωντανή σύνδεση από τα γραφεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηγεωργίου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έχουμε περισσότερη ενημέρωση για το φαινόμενο της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά έντονο τα τελευταία χρόνια και εμείς σήμερα θα ρίξουμε φως σε αυτό το φαινόμενο. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, μαζί μας σήμερα είναι η Δόκτωρ Στέλλα Μιχαηλίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Υγεία του Παιδίου. Καλή σας μέρα και καλή διευθύντρια της καταστήματος παιδικών ειδών. Καλή σας μέρα. Όπως προαναφέραμε, θα μιλήσουμε για την ασφάλεια των παιδότοπων, επίσης για τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Και υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια, γι' αυτό μας ενημερώνει και η υπηρεσία RAPEX και αποτελούν κίνδυνο και τη ζωή και την υγεία των παιδιών μας. Και επίσης σήμερα θα σας δείξουμε περπατούσες. Ευχαριστούμε τα καταστήματα ζωρφάς που μας έχουν σήμερα διάφορα είδη καλλιτικών, τα οποία πάλι χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά περιέχουν κάποιες ουσίες για τις οποίες δίστανται οι απόψεις κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από μωρά. Κυρία Μιχαηλίδου, σας ακούω, μια και παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Υπάρχουν τρία να φέρει τα σωστά παιχνίδια. Και τα σωστά παιχνίδια δεν είναι αυτά. Εξαρτούνται από τον διαχειριστή και από την επιλογή που έχει κάνει για τα παιδιά. Αλλά οι γονείς. Αν δεν επιλέξουμε το συγκεκριμένο παιδότοπο για να στείλουμε το παιδί μας να το πάρουμε για να παίξει εκεί. Δικαιούται. Υπάρχουν στην αγορά. Λοιπόν, για τα παιδιά. Αυτό το θέμα, κυρία Μιχαηλίδου, και εγώ να πω ότι σε αυτό το πολύ μικρό φυλάδιο, αλλά επισημάνω πολύ χρήσιμο, υπάρχουν πληροφορίες για τις κούκλες, για τα χνοδοτά παιχνίδια, για τα ξύλινα παιχνίδια που είναι πολύ εκπαιδευτικά αλλά κρύβουν κινδύνους, για τα πλαστικά τα οποία κρύβουν κινδύνους λόγω της, του υλικού, το οποίο είναι, για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Υπάρχουν όλες τις πληροφορίες για εμάς τους γονείς που πρέπει να γνωρίζουμε. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές να δούμε τι ερωτήσεις έχουν και οι τηλεθεατές μας. Καλή σας μέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Πήγα το μωρό πριν λίγες μέρες στο δημόσιο κήπο Λεμεσού. Και εκεί όταν πέσαν κρυφτούν τα παιδιά στους πάμνους, ήρθε πίσω το παιδί λερωμένο μια καθαρτία. Γιατί προηγουμένως κάποιος ενήλικας, αντί να πέσει στο αλέτες, έκανε τις καταστασίες του εκεί μέσα στους πάμνους. Τριτοκόσμιες καταστάσεις. Δεν υπάρχει επίβλεψη ούτε καθαριότητα. Εσείς κοιτάξατε για να δείτε ποιος διαχειρίζεται τον κήπο εκεί, για να απευθυνθείτε και να κάνετε το παράπονο σας και να κινήσετε εξαγωγή. Γιατί να μην κινήσετε εξαγωγή, το παιδί σας μπορεί να μολυνθεί, να... οτιδήποτε μπορεί να πάθει. Ο δημόσιος κήπος υπόκειται στο Δημαρχείο. Ναι, ή απευθυνθήκατε στο Δημαρχείο, κάνατε τους ένα τηλέφωνο να τους πείτε τι είναι αυτά τα πράγματα, ποιος είναι ο αρμόδιος να μετεβλέπει. Πήραμε το παιδί και φύγαμε, δεν κάναμε τηλέφωνο. Απλώς δεν θα ξαναπάμε εκεί, θα πηγαίνουμε αλλού. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν όλοι μας κάνουμε αυτό, δηλαδή δεν τα ξαναπάμε, πού να πάρουμε τα παιδιά μας στο τέλος της ημέρας? Και εκείνοι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι κάνουν. Και εμείς πληρώνουμε. Είναι φορολογικό. Δεν πληρώνουμε φόρους. Δεν μας κυνηγάει και το Δημαρχείο και όλοι οι υπόλοιποι να πληρώνουμε. Δικαιούμαστε να ζητήσουμε. Όλοι πληρώνουμε φόρους. Γι' αυτό και δικαιούμαστε να ζητάμε πράγματα. Και εγώ στη θέση σας θα έπαιρνα τηλέφωνο. Είναι τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνει. Έχουμε και άλλο τηλέφωνο να απαντήσουμε. Καλή σας μέρα. Ναι. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Υπάρχει κατάστημα στη Λευκοσία που εισάγει παιχνίδια από την Ελλάδα. Λόγω ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα δεν τα ελέγχουν στην Κύπρο. Ναι. Γι' αυτό τα παιχνίδια δεν είναι προδιαγραφές Ευρώπης. Αγοράσατε εσείς παιχνίδι και είχε πρόβλημα και διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχει σήμανση ή οτιδήποτε άλλο? Βεβαίως. Και τι έγινε, κάνατε κάπου καταγγελία ή απλά πετάξατε τον καταναλωτή? Εκεί θα μπορούσατε να απευθυνθείτε, να τους ενημερώσετε, να τους πάρετε το παιχνίδι. Επίσης υπάρχει και ο σύνδεσμος των καταναλωτών. Τα ελάχιστα πρέπει να τα κάνουμε στα χέρια μας. Πρέπει από εμάς να αρχίσει αυτή η διαδικασία. Γιατί νομίζετε ότι δεν το γνωρίζουν? Μεγάλα μέσα. Εννοείται ότι πάλι παίζουν τα συμφέροντα.
Ακριβώς. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε, δηλαδή χωρίς να το καταγγείλουμε και αν το καταγγέλνουμε... Ένα λεπτό. Εκτός αέρα μας θέλετε να σας πω το όνομα και να πάω το τσακάρετε. Όχι, όνομα δεν το πείτε από τη γραμμή. Όχι, εκτός αέρα σας είπα. Εκτός αέρας, ωραία, μην ναι. Κλείσετε τη γραμμή σας, μείνετε να το αφήσετε στο τηλεφωνικό κέντρο και θα το δώσουμε στην κυρία Μιχαηλίδου. Όχι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ακόμα μια γραμμούλα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, εκεί στο γραφείδι, στο Μόλο, της Λεμεσού, που παίζουν τα παιδιά. Ναι. Όταν το πότισμα εκείνη τη στιγμή που ποτίζουν, βγαίνει μια βρωμάω, διότι το παίρνω από τους βόθρους των σπιτιών. Και όταν γυρίζει το πότισμα εκεί, νερώνονται και τα παγκάκια ακόμα, που κάθεται ο κόσμος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μιχαλίδου, τα σχόλια σας. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρμόδιες ναι. Υπηρεσίες όπως... Δεν γίνεται γενικά έλεγχος. Δεν γίνεται... Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια για μένα αυτή η κούνια. Συμφωνώ. Επειδή το χωρώ μπροστά από την κούνια, έρχεται που χτυπάει η κούνια. Συμφωνώ. Και ο γονέας κάθεται μακριά, δεν μπορεί να τρέξει αμέσως αν είναι μακριά. Πρέπει να είναι εκεί. Όπως ήταν ο ηλικιωμένος που κρατούσε το μωρό από το χέρι που ανέβαινε από τα σπίτια. Ευχαριστούμε πολύ αυτό που έχετε επισημάνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ προσωπικά μαζί σας. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Ό,τι και να είναι το παιχνίδι, όποιο και να είναι ο τόπος που έχουμε επιλέξει, εμείς έχουμε την ευθύνη. Πάμε σε ακόμα μια γραμμούλα, κυρία Στέλλα, με συγχωρείτε. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μας ακούτε? Ναι, ακούω σας, ακούω. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Ακούω, ναι. Ωραία, τότε μιλήστε μας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω έναν παράπονο με το κήπο στην Πάφο, δηλαδή είναι... Ναι. Μην ακούτε την τηλεόραση σας, ακούτε μόνο από το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Ο κήπος είναι δημόσιος, αλλά ο άνθρωπος που πήρε την καθήνα, δηλαδή στο Δήμο, έφερε παιχνίδια δικά του, έφταλαν τα παιχνίδια του κήπου όλα του δημοσίου, ναι. Για να παίζουν τα μωρά του. Μάλιστα. Πάλι έχουμε συμφέροντα εδώ. Ναι, είναι συμφέροντα. Εσείς ρωτήσατε γιατί έχει γίνει αυτό. Ζητήσατε από κάποιον να σας εξηγήσει, να σας... Ερωτήσαμε και προκοτήσαμε αν θέλετε έρχεστε να παίζετε εδώ. Αν θέλετε να μην έρχεστε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα σας συμβουλέψει κάτι η κυρία Μιχαηλίδου στη συνέχεια. Αν θέλετε βεβαίως να κάνετε κάτι, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Ναι, θέλω να κάνω, γιατί εγώ έχω 4 μωρά, 5 μωρά. Ποιους παιδότοπους? Τους κλειστούς εννοείται. Τους εκεί κλειστούς, που δεν είναι, ναι. Δεν είναι το πάρκο και έχει κάποια παιχνίδια, αλλά εκεί ναι, είναι ναι. παιδότοπος. Τεχνιδότοπος μάλλον. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία είναι επικίνδυνα για τα. Τα μικρά μωρά χωρίς επίβλεψη. Mm-hmm. Έτυχε να είμαστε σε παιδότοπο και να είναι τα μωρά μέσα σε μπάλες τα οποία μπορούσαν να, άνετα να κρυφτεί ένα παιδάκι μέσα να χαθεί mm-hmm. και δεν υπήρχε καθόλου επίβλεψη. Και επιπλέον ότι μέσα στα παιχνίδια. Αλήθεια. Ναι, και κάτι άλλο, αν μπορεί ή αν πρέπει, αυτοί που έχουν σύγχρονες καντίνες στους ανοιχτούς, στους δημόσιους παιδότοπους, mm-hmm. αν πρέπει να γνωρίζουν κάποιες βασικές αρχές, γιατί... Πρώτων βοηθειών εννοείται, για τις πρώτες βοηθειές αναφέρεστε. Και πρώτες βοηθειές, αν μπορεί να παίξει, αν πρέπει να το ξέρουν, να μπορούν να διακρίνουν αυτές τις καταστάσεις για να μην... Και να είναι πιο διακριτικοί. Ακριβώς, να φέρνουν σε δύσκολη θέση τους γονείς, γιατί έχουμε εκδιωχθεί, ενώ έχουμε πάρει παρατήρηση, γιατί επιβαράνε το παιδί μας τα παιχνίδια αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα μια γραμμή. Mm-hmm. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε? Καλή σας μέρα. Δεν μιλάει η γραμμούλα μας. Κυρία Μιχαηλίδου, πολύ συγγνώμη. Δίνουμε συμβουλή. Αλλά... Για τον κύριο που μας πήρε από την Πάφο, τι θα το συμβουλέψετε? Εγώ θα το συμβούλευα να πάει στο Δημαρχείο. Δεν τα παιχνίδια που ήταν στο Δημαρχείο. Μα για να τα βγάλει, σημαίνει ότι του επιτρέψαν να τα βγάλει. Τον επιτρέψαν, αλλά πολύ πιθανό. Για την άδεια, να τη δούμε. Τι προνοεί αυτή την άδεια. Αυτό δεν είμαι σίγουρη, αρκεί να είναι. Όσο αφορά του ιδιωτικού παιδότοπου, επειδή σήμερα είναι πολύ λίγο ο χρόνο μα και δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, θα επισκεφτούμε τέτοιου παιδότοπου.
Θα κάνουμε το σχέδιο, θα είμαστε σε θέση τότε, θα φέρουμε και τα αρμόδια άτομα να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθετές και το συγκεκριμένο το φίλο που μας πήρε τηλέφωνο πριν λίγο και να του δώσουμε χρήσιμες συμβουλές. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις περπατούσες, Μάριε. Μάλιστα. Κλασικές αυτές που έχουμε μεγαλώσει και εμείς και τα χρησιμοποιούσαμε και ξέρω, δεν θυμάται ο καθένας. Υπήρχε οδηγία και μας έχουν στείλει τα σχετικά. Καινούργιες προδιαγραφές όσο αφορά τις περπατούσες. Γιατί και ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές? Υπάρχουν πλαστά αυτοκόλλητα. Αυτό το αυτοκόλλητο είναι πολύ εύκολο να το αφαιρέσω εγώ και να τοποθετήσω ένα άλλο. Υπάρχουν όντως στην αγορά περπατούσες? Το ποιο σημαίνει? Προϊόντα. Μπορεί να υπάρχουν και σε παιχνίδια, ας πούμε. Από τα παλιά. Κανονικά πρέπει να προσεκτικάς. Είναι σωστό ότι είναι επικίνδυνες. Μάλιστα. Παρουσιάζουν τα άλλα είδη παιδικά, είδη, είτε παιχνίδια είτε κάτι άλλο. Ναι. Έτσι, για να μας βοηθήσετε να δούμε τι είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Δεν μας θα κλείσουμε εδώ. Ήθελα να δώσουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα κλείσουμε ιδιωτικούς παιδοτόπους. Θα σας ξανακαλέσω. Και για τα καλλιντικά το μωρό. Τώρα, το πολύ καλή δουλειά για να ενημερώνετε τους γονείς. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Εμείς τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο μας θέμα, πλασμαθαίρεση. Τι είναι αυτό, σε τι μας βοηθάει. Θα μάθουμε περισσότερο σε πολύ λίγο σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Είναι, ποιος μπορεί να κάνει, ποιος δεν μπορεί να κάνει, σε τι μας βοηθάει. Όλα αυτά το θα μάθουμε στη συνέχεια και εσείς αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και έχετε απορίες και ερωτήσεις, βεβαίως μπορείτε να συμμετάσχετε στην συζήτηση ή μας παίρνετε το τηλέφωνο στο 77 77 10 88. Μαζί μας για αυτό το θέμα εδώ είναι η Δόκτωρ Λουντμίλα Γιαξή, παθολόγος. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε για πέρυσι. Η πλασμαθαίρεση. Πράγματι, επειδή σήμερα έχουμε εξελιγμένα μηχανήματα, μεθόδους. Ναι. Τότε ήταν λήψη κάποιο πρόβλημα μετά από αυτή τη διαδικασία στο οργανισμό μας μετά? Παρενέργειες, όχι. Α, ναι. Πόσο αίμα δηλαδή? Αίμα δεν αφαιρείται. Τα βρώμικα, το ονομάζουμε έτσι, τα οποία ήθελα να... Αυτά από αυτά τα οποία έχετε αφαιρέσει, αν γίνει κάποια ανάλυση των άχρηστων υλικών, μπορεί να ανακαλύψετε ότι το άτομο αυτό... Κατά κάποιο τρόπο τα άχρηστα. Ξέρουμε ότι η χοληστερόλη είναι πλέον άχρηστο υλικό στο αίμα μας. Καταρρίζεται και την χοληστερόλη με αυτή τη μέθοδο. Είναι το πρώτο θέμα και έχουμε πάρει οι φίλοι τηλεθεατές. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω, μπορεί από κάποιον καπνιστή να αφαιρεθεί νικοτίνη και διάφορες βλαβερές χημικές ουσίες από το οργανισμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να κόψει πιο εύκολα το σπίτι. Είπα τις πάρα πολύ. Ακόμα και από την τηλεόραση μας. Καλή σας μέρα. Ακούτε την τηλεόραση μας, την τηλεόρασή σας να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο. Καλημέρα. Υπουργείο Υγείας. Σας ακούμε. Πραγματικά μας έχει προκαλέσει έκπληξη το θέμα σας. Καθότι σαν κέντρο αίματος, ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τον Κυπριακό νόμο, είμαστε το αποκλειστικά αρμόδιο, αρμόδια υπηρεσία για θέματα αιμοδοσίας και παραγωγών αίματος συμπεριλαμβανομένου του πλάσματος. Σύμφωνα, απόλυτα, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μαζί σας. Ναι, ναι, έχουμε γνωριστεί, έχουμε έρθει και στο πρόγραμμα των λεπτών. Πολλές φορές, συμφωνούμε. Και όταν λέω αποκλειστικά αρμόδιον, εννοώ ότι κανείς, μα κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα ή την άδεια του Υπουργείου Υγείας για να αφαιρεί παράγωγα αίματος είτε για σκοπούς μετάγγισης είτε για σκοπούς θεραπείας. Γιατί το θέμα χρήσης αυτής της θεραπείας που περιγράφει ήταν στον τομέα της ιατρικής. Από όσο γνωρίζουμε πριν να κάνουμε, κυρία Σιδερά, για λόγους διεντολογίας, εμείς πριν να κάνουμε αυτό το θέμα, ακούστε με, εσείς μας λέτε ότι δεν γίνεται, ναι, προβάλλουμε, επειδή έχουμε μιλήσει με το Πανκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και έχουμε ρωτήσει αν οι συγκεκριμένοι ειδικοί, επειδή είναι γιατροί, έχουν την άδεια να το λειτουργήσουν. Ωραία. Σχολιάστε μας αυτό που έχει πει η κυρία Σιδερά. Ναι, πρώτα απ' όλα εμείς βεβαίως μιλήσαμε. Να ρωτώ, υπάρχουν παρενέργειες μετά από... Οι παρενέργειες δεν υπάρχουν. Από την παρέμβαση της κυρίας Σιδερά πρέπει να ρωτήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεύτερες χώρες. Και θέλω να πω ότι έχω πάρα πολλούς... Μάλιστα. Ακριβώς σε ένα χρόνο... Από τους τηλεθεατές μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε. Εγώ αν έρθω και μου βάλει αίμα, όπως λέει η κοπέλα, εγώ είμαι μοροφιλική, δεν της το πω. Και αναλύσεις με εντάξει. Βοηθά πάλι, γιατί εμείς ξέρουμε τι λέω, αρτηριοσκλήρωση τώρα. Επειδή ξέρετε τι αρώματα έχουμε εδώ στο στούδιο, θα φτιάξουμε
πίτσα, νόστιμη, λαχταριστή, μείνετε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το ένθρο της μαγειρικής. Επιστροφή στο στούντιο και μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Χατζηρούσος, εκπρόσωπος Μαρονιτών στην Βουλή. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Και ευθυμέτες είναι η επίσκεψη στην Κύπρο του Πατριάρχη Μαρονιτών. Μιλήστε μας για αυτή την επίσκεψη, για την σημασία και βεβαίως αν μπορείτε να αναφέρετε και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πατριάρχη. Με την επίσκεψη του Πατριάρχης. Το Πατριάρχη. Με το βασικό μήνυμα ότι οι Μαρονίτες στην Κύπρο δεν είναι μόνοι. Στις εκδηλώσεις αυτές ο κόσμος θα μπορέσει ελεύθερα να συμμετάσχει, έτσι. Κύριε Χατζηρούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με φυσικές μάσκες ομορφιάς. Με μια συζήτηση με τον κύριο Κουπαστήρη, στην επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί ο διάλεκτος στα σχολεία. Πολύ σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε, όπως κάθε μέρα, και την κλήρωσή μας. Και τα δώρα τα οποία θα σας χαρίσουμε σήμερα είναι δροκοπόνι αξίας 50 ευρώ για εστιατόριο στη Λευκοσία, η τούρτα της Ζαχαρούλας, σπα μαλλιών αξίας 200 ευρώ στη Λεμεσό για ένα άτομο και μία αρωματοθεραπεία από το κέντρο ομορφιάς της κυρίας Άντρη Λεωνίδου. Επίσης, για τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν, μην ξεχνάτε ότι χαρίζουμε μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ και η κλήρωση θα γίνει στις 14 του Φεβράρι. Εσείς όταν μας παίρνετε τηλέφωνο θα αφήνετε όνομα, τηλέφωνο και ημερομηνία γάμου. Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Διαφήμιση και επιστρέφουμε. Λέμε καλή σας μέρα για άλλη μια φορά. Και τώρα θα μιλήσουμε για φυσικές μάσκες ομορφιάς με την κυρία Άντρη Λεωνίδου. Καλή σου μέρα, Άντρη μου. Καλώς σας παρουσιάζουμε πώς στο σπίτι σας μπορείτε να κάνετε peeling και μάλιστα λευκαντικό peeling. Ποια είναι τα υλικά, θα τα δείτε αμέσως τώρα. Έχουμε καρτούλα. Έχουμε, ναι. Πάμε να τη δούμε και εσύ να χαίρεσαι τον γιο σου. Καλή σου μέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Καλή σα κλάπη. Οι μανούλες έτσι είμαστε. Λοιπόν, διάλεκτο στα σχολεία. Λοιπόν, ναι, κυπριακή διάλεκτο. Πρώτα θα ήθελα όμως να μας ξεκαθαρίσεις. Α, έχουμε και βίντεο. Βεβαίως θα πάμε να το παρακολουθήσουμε και εσείς έτοιμοι στο 77-77-1088 να μας πάρετε τηλέφωνο για να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Φύγαμε. Το ρεπορτάζ του συνάδελφου Θεόδωρο Κουλατή. Συμφωνώ με αυτά τα οποία έχει πει και συμφωνώ και με τον τελευταίο κύριο που θα έπρεπε στα σχολεία να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα επειδή κανένας λαός δεν πρέπει να ξεχνάει τις ρίζες του. Πριν πάμε να μας μιλήσεις, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε, ναι. Τι μιλάτε. Ναι, είδα το θέμα σας και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να μπει στα σχολεία η διάλεκτος η Κυπριακή, διότι ούτως ή άλλως η Κυπριακή διάλεκτος δεν πρόκειται να χαθεί, διότι είναι η γλώσσα την οποία μιλά ο κόσμος στην καθημερινότητα του. Θα γίνει πολύ μεγάλη σύσχυση μετά με τα ελληνικά, τα κανονικά ελληνικά, διότι ήδη οι μαθητές μας δυσκολεύονται στα νέα ελληνικά μπροστά. Σήμερα επίλεγω. Ναι, ότι είναι καλά τα παιδιά να μαθαίνουν. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν τα ακούς τα κυπριακά τραγούδια, πόσο ωραία ακούγονται και τι ωραίες λέξεις. Και να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο το έγραψε. Και λέγαμε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Να αντιβάλλω όμως ότι εμείς οι γονείς μας δεν το γνωρίζουμε. Ειδικά το Βλαντζίνι. Λυπάμαι που έχουμε πολύ λίγο χρόνο να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε όμως και σε άλλες εκπομπές. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος της κυβέρνησης. Έχουν διαπιστώσει οι παραγωγοί της εκπομπής «Παίζουμε Κυπριακά» ότι όλο και πιο νεαρά άτομα ζητάνε να συμμετάσχουν στην εκπομπή και πραγματικά ζητάνε να συμμετάσχουν επειδή αγαπάνε τη γλώσσα τους και δεν θέλουν να ξεχάσουν τις ρίζες τους. Και πάρα πολλοί κόσμοι παίρνουν τηλέφωνο στο ΡΙΚ και εκφράζει πραγματικά την ικανοποίηση και ευχαριστεί το ΡΙΚ για αυτό για αυτή την εκπομπή και για αυτή την παραγωγή. Εμείς θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Χρόνο για να απαντήσω. Θα σου δώσω όλο τον χρόνο που μας απομένει για αυτή τη συζήτηση δικό σου. Εκεί που η μαμά του λέει αγαπώ σε το παιδί, τα πάντα να σου πει σ' αγαπώ πολύ, ξέρω εγώ όπως είπες εσύ, δεν θα είναι το ίδιο. Και δηλαδή, όταν είναι έκφραση στο σπίτι, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Στο σχολείο μας έχουν ένα παιδί από την Κρήτη. Οι όμως έχουν. Ένας από τους γονείς είναι από την Ελλάδα. Έχουν πρόβλημα στο σχολείο, επειδή τα ρωτάνε τα άλλα τα παιδάκια. Εσύ γιατί μιλάς έτσι. Γιατί ελληνικουρίζεις πολλά τα παιδάκια. Τότε τι γίνεται. Είναι ένα πλεονέκτημα. Πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Τώρα να σε ακούσει εσένα πώς θα κάνεις. Καλά, παιδάκι, το πρόβλημα. Μας αρέσει η συζήτηση. Πήγαινε στα νέα που έχουμε να τα πούμε. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε ακόμη λίγη ώρα να μας πάρετε για την κλήρωσή μας. Συνόδευμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.